Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You. Μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στην τελική ευθεία βρίσκονται τα stress test των ελληνικών τραπεζών. Περιμένουμε αύριο τα αποτελέσματα. Περισσότερο θα μας πει Βάσο Αγγελέτου. Βάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Σήμερα ολοκληρώνεται η συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου του SSM, δηλαδή του Εποπτικού Φορέα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και εντός της ημέρας ουσιαστικά θα έχουν ληφθεί αποφάσεις που αφορούν τις ελληνικές τράπεζες, τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες. Δεν θα ανακοινωθεί κάτι σήμερα. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο το πρωί σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός αν αποφασιστεί εκτάκτως κάτι διαφορετικό σήμερα. Όμως, εφόσον όλα γίνουν κανονικά, αύριο το πρωί λογικά θα έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα περιλαμβάνουν πίνακες με τις αποδόσεις των τραπεζών στα σενάρια, στο βασικό και στο δυσμενές που έχει αναρτήσει και έχει ήδη ανακοινώσει ο SSM. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πήγαν οι ελληνικές τράπεζες, αν θεωρείται ότι έχουν επαρκή κεφάλαια για να ανταπεξέλθουν σε περιπτώσεις φυσιολογικές και λιγότερο φυσιολογικές, σε πιο έκτακτες συνθήκες. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι θα έχουν καλά αποτελέσματα, ότι θα περάσουν τον δύσκολο κάβο των stress test. Ακόμη και παρότι η διαφορά ανάμεσα στο δυσμενές και στο κανονικό, στο βασικό σενάριο ήταν πιο μεγάλη αυτή τη φορά σε σύγκριση με το 2015, ωστόσο φαίνεται ότι είχαν επαρκή κεφάλαια για να ανταπεξέλθουν. Περιμένουμε και την τοποθέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ακριβώς, ναι. Όπως μας είπαν στην Ουάσιγκτον στη διάρκεια της Αερινής Συνόδου, περιμένουν, παρότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει επιμείνει στο ότι οι τράπεζες χρειάζονται οι ελληνικές 10 δισεκατομμύρια ενίσχυση στα κεφάλαιά τους και αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τον κλάδο. Ωστόσο, τώρα ο Πολ Τόμσεν μας είπε ότι θα περιμένουν τα αποτελέσματα των stress test για να επανατοποθετηθούν. Δεν ξεχνάμε ότι θα πρέπει να αναμένουμε τη νέα ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα στο προσοχές διάστημα, καθότι βρίσκονται σε εξελίξεις και οι συζητήσεις με τους υπόλοιπους δανειστές της Ελλάδας προκειμένου να δούμε αν θα συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα. Ακόμη και αν χρειαστούν όμως κάποια κεφαλαϊκή ενίσχυση, τραπεζικές πηγές μας αναφέρουν ότι αυτή θα είναι διαχειρίσιμη για τις ελληνικές τράπεζες και ότι θα πρέπει και σίγουρα βάσει της διαδικασίας θα πρέπει εντός 2 εβδομάδων να καταρτήσουν ένα πλάνο, το Capital Plan, το οποίο θα περιλαμβάνει τα σχέδιά τους. Επειδή όμως μετά τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αύριο περιμένουμε ούτως ή άλλως τις ανακοινώσεις καθεμιάς από τις τράπεζες, πιστεύουμε ότι σε αυτές θα περιλαμβάνουν τα σχέδιά τους, τα επόμενα βήματά τους και κυρίως σε ό,τι αφορά το καυτό ζήτημα των κόκκινων δανείων.